Λευτέρης. Ο Πανταζής. Τι δηλώσεις έκανε. Είπε κάποια πράγματα. Έχω χάσει έργα. Τι έκανε. Δεν το έχεις μάθει αυτό. Όχι. Έκανε κάποιες προσωπικές. Λα, μου τώρα, δηλαδή, για το ξύλι στο κεφάλι. Δεν έχει πρόβλημα. Είπε ότι σε κάποια φάση στο παρελθόν που είχατε μια σχέση, είχες μείνει έγκυος. Όχι μία φορά. Τέσσερις φορές. Από το Λευτέρη. Άρπατε τώρα. Είχες μείνει τέσσερις φορές έγκυος από το Λευτέρη. Και πηγαίναμε για γάμο. Και γιατί την πρώτη δεν το κρατήσατε, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, τι. Τι να κάνουμε, αφού θέλαμε καριέρα να κάνουμε και δεν θέλαμε παιδιά. Το μετάνιωσε αυτό, μετά. Όχι. Όχι, Καθόλου. Γιατί. Ειδικά με το συγκεκριμένο καθόλου. Ναι, αλλά γιατί το λες αυτό. Γιατί δεν ξέρεις κάποια πράγματα, κοριτσάκι, μου είσαι πολύ μικρό ακόμα. Το μεγαλώσει το μάθει. Ήσασταν καιρό μαζί. Πόσο? Ήσασταν καιρό μαζί. Έξι χρόνια. Α, ήσασταν έξι χρόνια. Έξι χρόνια είναι μια ολόκληρη ιστορία, έτσι. Ακριβώς. Ίσως από τις πιο μακροχρόνιες σχέσεις. Όχι, και με τον... Και με τον Κακέτσι ήμουν πέντε χρόνια. Τον ξεπέρασε. Και με τον Ωραή ήμουν τέσσερα χρόνια. Είσαι των μακροχρόνιων σχέσεων. Ναι. Και να σου πάντα. Πω, δεν μπήκες ούτε σε μια στιγμή σε ένα δίλημα... Τι εννοείς δίλημα? Τότε με το παιδί, γιατί έχεις γίνει και μάνα και φαντάζομαι πως τα σκέφτηκες να βάλω την καριέρα μου ή να βάλω ένα παιδάκι μπροστά. Μα δεν το ήθελε ο ίδιος. Αφού δεν το ήθελε ο ίδιος, πώς το κράταρα, δηλαδή. Α, εκείνος δεν ήθελε. Ναι. Αν εκείνος δηλαδή το ήθελε, εσύ θα προτιμούσες να συνεχίσεις. Γιατί αυτό που ήθελα εγώ το κράτησα. Και το ένα και το άλλο. Πέρα από αυτό το γεγονός, σε έχουν απατήσει γενικά ή έχεις απατήσει εσύ? Εγώ δεν έχω απατήσει ποτέ. Μπράβο. Το ποτέ αυτό ποτέ, τώρα τι. Ποτέ. Άμα είχα εδώ το... Αλήθεια λέει, γιατί να πει ψέματα. Θέλω ποτέ. Ποτέ. Τη βίβλο άμα είχα θα έβαζε στο χέρι πάνω. Ποτέ. Ούτε με τα μάτια. Όταν είμαι σε μία σχέση, είμαι σε μία σχέση.